Έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού σε ηλικίες κάτω των 40. Αύξηση των θανάτων και των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η επιστημονική εικόνα που καταγράφεται και προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς. Πονοκέφαλος για τους ειδικούς, οι ασυμπτωματικοί που μεταδίδουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν, την ώρα πάντως που ο συντελεστής του ρυθμού μετάδοσης του ιού βρίσκεται στο 0,72. Είμαστε σίγουρα πολύ πιο έτοιμοι από όσο είμαστε την άνοιξη. Γιατί όλοι είμαστε σοφότεροι. Έχουμε μάθει από την επιδημία. Και ενώ τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού εντείνονται, επιβάτες τη βάζονται μέσα στα λεωφορεία. Σε κάποιες γραμμές που χρησιμοποιούν τα διπλά λεωφορεία, πλέον μπαίνουν μονά με αποτέλεσμα να γεμίζουν από την αφετηρία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Την ίδια στιγμή που η αύξηση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τους λοιμοξιολόγους, οφείλεται εν μέρη στη χαλάρωση των μέτρων, κάτοικοι του Κιλκής και όχι μόνο ζητούν ψευδή πιστοποιητικά από γιατρούς για να μην φορέσουν τη μάσκα. Εντοπίσαμε κάποιους πολίτες οι οποίοι είτε γιατί ήθελαν να αποφύγουν το πρόστιμο, είτε γιατί δεν θέλουν να φορέσουν τη μάσκα, απευθύνονται σε συναδέλφους ιατρούς να πάρουν κάποια γνωμάτευση. Με επίγουσα ανακοίνωση, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας υπενθυμίζει στους γιατρούς ότι η χορήγηση του πιστοποιητικού δίνεται μόνο για συγκεκριμένα νοσήματα. 10 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η αναστάτωση επικράτησε σε δημοτικό σχολείο στην Καλλιθέα, όπου βρέθηκε θετικός ένας δάσκαλος, αλλά και σε ένα ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας, όπου διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό 2 εκπαιδευτικοί. Σ' άλλο, έχει προκαλέσει στα βρετανικά μέσα η συμπεριφορά τουριστών στη Ζάκυνθο, οι οποίοι κατά την επιστροφή τους βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Δεκάδες μεθυσμένοι Βρετανοί φαίνονται να αγνοούν κάθε μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό. Το γεγονός ότι από τις περιοχές αυτές το ποσοστό θετικότητας αυτών που επιστρέφουν είναι υπερτριπλάσιο από αυτών που είναι πίσω, δείχνει ότι είναι θέμα ανεύθυνης συμπεριφοράς. Εδώ σε αυτό το σημείο του Λαγανά στην παραλία συγκεντρώνονται μετά τα μεσάνυχτα και αφού κλείσουν τα μπαρ και τα κλαμπ της περιοχής δεκάδες Βρετανοί τουρίστες. Χωρίς να κρατούν αποστάσεις και χωρίς μάσκες περπατούν στο Λαγανά λες και ο ιός δεν υπάρχει.